Κατεστραμμένα κτίρια, ετοιμόρροπα κτίσματα και ζωή σε οικίσκους συνθέτουν σήμερα το σκηνικό σε μεγάλο μέρος των σεισμόπληκτων περιοχών του Ηρακλείου. Για να αλλάξει η εικόνα αυτή, το τεχνικό επιμελητήριο προτείνει με αφορμή το θέμα της αποκατάστασης κίτρινων και κόκκινων κτιρίων, ενιαία οικοδομικά συγκροτήματα όπως είναι οι εργατικές κατοικίες και αξιοποίηση άδειων ακινήτων και ξενοδοχείων. Πρώτα απ' όλα να προχωρήσουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης σε κάθε περίπτωση, διότι μόλις 7 πρωτόκολλα κατεδάφισης ήταν τουλάχιστον η πρόσφατη ενημέρωση που έχω, είχαν οριστικοποιηθεί. Και μόλις ένα χτίσμα έχει καταδαφιστεί. Η πολιτεία έχοντας στα χέρια της το όπλο της κοινωνικής κατοικίας, είτε άλλα εγκαταλελειμμένα κτίρια, να προσπαθήσει να τα αξιοποιήσει και να φτιάξει καινούριους οικισμούς, πρότυπους οικισμούς. Όταν είχαν έρθει εδώ, όταν έγινε το συμβάν και είπαν ότι θα βοηθήσουν και θα δώσουν κάποιες αποζημιώσεις κτλ., δεν έχουν δώσει. Έχουν δώσει σε μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων. Για τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, προτείνει να μπει τέλος στις πολύπλοκες διαδρομές εγγράφων και την ατέρμονη αναμονή με την ενεργοποίηση διαδικασιών εξπρές. Βλέπουμε κτίριο το οποίο έχει πέσει η βιτρίνα, έχουν πέσει σοβάδες και βλέπουμε κορδέλες. Ούτε το μαγαζί ανοίγει, ούτε η κοινωνία προχωράει. Μικρές επισκευές με μια άδεια μικρής κλίμακας, με μια τεχνική έκθεση η οποία θα πιστοποιεί από τον μηχανικό ο οποίος θα αναλάβει τον κάθε φάκελο. Χωρίς να εμπλακεί η ΔΑΕΦΚ, με έναν προϋπολογισμό, τον οποίο ευελπιστούμε ότι θα γίνει με επικοινωνημένο τιμολόγιο, θα μπορέσουμε να έχουμε γρήγορα την αποκάταση την επόμενη μέρα. Η γραφειοκρατία, οι αιτήσεις, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και τα εμπόδια που ανακύπτουν συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το Αρκαλοχώρι. Καταθέσαμε τα χαρτιά το Νοέμβρη και την περασμένη εβδομάδα πήραμε από την ΑΔΕ ένα χαρτί ότι δεν κάναμε καλά τα χαρτιά. Αν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι που ζουν ακόμα σε κίσκους. Για το κρύο και με ταλαιπωρία. Έχουμε μια σωρία πραγμάτων που το Αρκαλοχώρι δεν ξέρω πότε θα επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς και αν επανέλθει ποτέ. Σύμφωνα με το τεχνικό επιμελητήριο, η υλοποίηση της πρότασης θα εκτόπιζε έναν μεγάλο όγκο φακέλων από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Μάλιστα, την πρόταση του ΤΕΕΤΑΚ φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ζητούν την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες του Υπουργού. Αν 4.000 φακέλους περίπου που έχουμε κατ' εκτίμηση θα χρειαστούν για επισκευές κτιρίων, θα απεμπλακούν αμέσως πάνω από τους μισούς φακέλους.